σε αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω πώς κάνω record με OBS Studio τώρα. Οπότε θα μου πείτε στα σχόλια διαφορές που παρατηρείτε μεταξύ εικόνας και ηχού από προηγούμενα μου βίντεο. Και ναι, αυτό. Πάμε στο βίντεο. Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ο Γουίντσι. Σήμερα παίζουμε Bed Wars στον Hypixel. Λοιπόν, σήμερα από ό,τι βλέπετε έχω πολύ όρεξη. Γιατί θέλω να σα πω κάποια πράγματα. Όπως είπα και στο intro, δοκιμάζω να κάνω record με OBS Studio. Για όσοι δεν ξέρετε, πέρα από record με το OBS Studio, κάνω και live stream. Οπότε δοκιμάζω να κάνω και record με αυτό. Καθώς άρχισα να συχαίνομαι λίγο το OBS το απλό, διότι είναι λίγο περίεργο, λαγκάρε και μου γαμάει την ποιότητα, με λίγα λόγια. Οπότε δοκιμάζω αυτό. Από ό,τι βλέπω, είναι πολύ πιο smooth. Δηλαδή, έχω μείνει λίγο άφωνος με το OBS Studio. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτά τα δύο. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Καταρχάς, από ό,τι θυμάστε, με το OBS, και σε πιάνα τόσο FPS που λέει πάνω αριστερά, 150-100 όπως θα πιάνω τώρα, που ανεβοκατεβαίνω όλη την ώρα, θα είχα τα μικρά lag spikes, ή άμα γίναγα την κάμερα απότομα, θα κολλούσε λίγο. Και το θυμάστε όσοι βλέπετε, το θυμάστε όλοι, και εγώ το. Νομίζω είναι πολύ εμφανές στα προηγούμενα μου βίντεο, καθώς συνέβαινε σχεδόν συνέχεια, και άρχισα να μου τις πάει κιόλας, και είχε και λίγο. Πώς λέγεται. Είχε λίγο επίδραση πάνω στο πώς παίζω εγώ στο βίντεο, στο Minecraft και όλα αυτά. Είχε λίγο επίδραση πάνω σε αυτό. Οπότε αλλάξαμε σε OBS Studio. Και μισό λίγο να σιγουρευτώ ότι κάνω record, γιατί κάνω πρώτη φορά record με OBS Studio. Ναι, κάνω live με OBS Studio, αλλά κάνω πρώτη φορά record. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι όλα λειτουργούν σωστά και όπως πρέπει. Γενικότερα νομίζω ότι το λύσαμε το θέμα με το γαμμένο το lag. Και το καλό είναι ότι κάνω ακόμα record στις 60 FPS και είναι τόσο smooth, απλά δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είναι πολύ smooth. Και επίσης μαλακίζομαι εδώ πέρα λέγοντας το τι κάνω χωρίς να πω κέντρο. Αυτή είναι μια πίστα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, να δείτε το 350 FPS σε record. Και κάνω record. Δες εδώ, δηλαδή αυτό το πράγμα με το OBS στο σκέτο δεν θα γινόταν ποτέ. Ούτε καν στο single player. Λοιπόν, ωστόσο, μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει να παίξουμε και λίγο πέρα από το να είμαι εγώ και να με χαζοχαρούμε στην κάμερα. Λοιπόν, διαμάντια. Τα διαμάντια τα κάνουμε upgrade στα διαμάντια. Πρέπει να είναι ένα Steve, νομίζω. Θα το αποφύγω. Δεν θέλω μπλεξίματα με το Steve. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα ωραίο μεγάλο bridge. Δεν έχετε το Steve από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, θα κάνω ωραίο μεγάλο bridge, εδώ είναι λίγο περίεργο το terrain. Λοιπόν, εκεί πάνω έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Εκεί είναι τα emeralds, τα πρώτα emeralds είναι εκεί πέρα. Δεν έχω αρκετά blocks τόσο, οπότε πάμε λίγο πίσω. Να κάτσε λίγο να δούμε αν κάνει record. Ναι, νομίζω κάνει record, εντάξει, καλά είμαστε. Νομίζω κάνει record. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, One sec. Λοιπόν, θέλω extra blocks. Ας αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πάρουμε και άλλα blocks. Θα πάμε στο Emerald Generator γρήγορα. Για να πάρουμε Emeralds προφανώς. Και να τα κάνουμε πανοπλία, diamond και σπαθί. Γιατί τα χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Αυτή πρέπει να είναι νέα πίστα, νομίζω. Με τα. Πώς λέγονται. Κάτι σαν ζέπελ, νομίζω. Είναι τεράστια φουσκωτά μπαλόνια. Κάπως έτσι. Και θα το ονομάσουμε τεράστια φουσκωτά μπαλόνια. Αυτή, παιδιά, είναι η πίστα με τα τεράστια φουσκωτά μπαλόνια. Λοιπόν, εκείνη την Diamond Generator. Ωραία. Λοιπόν, ας πάμε λίγο προς τα εκεί γρήγορα. Δεν έχετε κανένα από ό,τι βλέπω. Κάτσε να μην πέσουμε λίγο κάτω. Λοιπόν, κάνουμε μεγάλο εδώ πέρα. Εδώ τη γεφυρούλα μας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα Emeralds. Δεν έχει έρθει κανένα εδώ πέρα. Νομίζω, ναι, δεν έχει έρθει ακόμα κανείς. Θέλω 4 για να πάρω σπαθί ή 4 για να πάρω Diamond πανοπλία. Είναι ένα από τα δύο. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος ποιο από τα δύο είναι. Λοιπόν, έχει κι άλλο. Okay, έχει κι άλλο από ό,τι φαίνεται εκεί πάνω. Diamond Generator και θα πάμε. Μια που δεν έχει πάει κανένας άλλος, νομίζω. Okay. Δεν έχει πάει κανένας άλλος από ό,τι φαίνεται. Ήμουν τυχερός, βιάστηκα λίγο να πάω εγώ. Να πάω πρώτος, να το πάρω εγώ. Καλό που το έκανα. Και αυτό το Steve ακόμα εκεί πρέπει να είναι. Για μισό όμως, γιατί με ενοχλεί λίγο το πώς είναι φτιαγμένη αυτή η γέφυρα εδώ πέρα. Θα κάνουμε λίγο πιο μεγάλη τη γέφυρα μας. Γιατί με ένα block wide είναι εύκολο να πέσουμε από κάτω και μόνοι μας, χωρίς κανένα να μας βοηθήσουν. Εκεί έχει πάει κανείς. Δεν πρέπει να έχει πάει ούτε εκεί πέρα κανένας. Έχω 3 Emerald Generators για εμένα. Αν αυτό είναι η υπόθεση, τότε είμαστε πολύ, πολύ τυχεροί, παιδιά.
Πάμε να δούμε. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχει πότε εδώ κανείς. Οπότε θέλω ακόμα ένα Emerald για να πάρουμε την Diamond Πανοπλία. Και επίσης με την Diamond Πανοπλία θα πάω να πάρω και πώς το λένε, θα πάω να πάρω και upgrade. Να κάνουμε λίγο protection ένα την πανοπλία μας για να είμαστε πιο ασφαλείς. Λοιπόν, ωστόσο θέλω ένα Emerald. Λοιπόν, ένα Emerald. Θα αντιθούμε πολύ καλά και θα πάμε να σκοτώσουμε τους πάντες. Λοιπόν, 6 χρειάζεται η Diamond Πανοπλία. Και δηλαδή το παντελόνι και μπότες και πήγα να πέσω μόνος μου. Θα ήταν πολύ κακό αυτό που θα συνέβαινε. Λοιπόν, και για να δούμε, μένουμε ακόμα 5 άτομα. Ο ένας δεν έχει κρεβάτι από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι πολύ καλό, με ευνοεί εμένα πάρα πολύ. Ωστόσο, το κρεβάτι μου δεν είναι τόσο καλά προστατευμένο όσο θα ήθελα. Θα το κάνουμε και αυτό. 2 Diamonds. Ορίστε, φίλε μου. Φέραμε και την Diamond Πανοπλία μου. Και είμαστε έτσι, με Diamond πράγματα και Enchanted ήδη. Πόσα, 5 λεπτά του παιχνιδιού μέσα, 6-7, κάπου εκεί, όχι παραπάνω νομίζω, αν τα υπολογίσω σωστά. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ πέρα. Με είδε, με προσπέρασε, μπήκε μέσα μου, γύρισε, με βάρεσε. Δεν ξέρω τι φάση. Από ό,τι βλέπετε, τα close fights δεν είναι και ότι καλύτερο εδώ πέρα. Μάλλον, κατά τη γνώμη μου. Οπότε θα κάνουμε bow shot. Θα τους σπαμάρουμε λιγάκι για να τους κατεβάσουμε live. Όπως έκανε αυτός τώρα. Και μετά θα τους μπαίνουμε με σπαθί. Γιατί αυτή είναι, νομίζω, νέα τακτική. Και είναι. Θα φάει αυτός ξύλο από πίσω. Πέθανε αυτός. Πέθανε κι αυτός. Okay, ο Γκρι έφυγε από το game νομίζω. Ναι, ο Γκρι έφυγε από το game. Και δείτε τι είχανε, παιδιά. Wow. Λοιπόν, έφυγε ο Γκρι από το game. Ο Ροζουλής όμως που είναι εκεί πέρα δεν έφυγε. Ροζουλή, φίλε μου. Θα έρθει η σειρά σου μετά. Θα πάμε για τον Ροζουλή. Τώρα ωστόσο πάμε να αφήσουμε όλα αυτά τα καλούδια που πήραμε πίσω στη βάση μας. Γρήγορα. Και θα πάμε να σκοτώσουμε το Ροζ μετά. Είναι ο κοντινότερος αντίπαλος μου. Και μετά μένει ο πράσινος και ο μπλε. Okay. Νομίζω ότι θα μπορούμε να το κάνουμε. Άμα σκοτώσουμε το Ροζ, θα έχουμε δωρεάν βάση έξτρα και θα βοηθήσει πολύ αυτό το πράγμα, νομίζω. Λοιπόν, τι άλλο χρειαζόμαστε. Να κάνουμε λίγο καλύτερο protect το bed μας. Το οποίο θα κάνουμε βάζοντας ένα Iron Golem. Μιας που έχουμε τα πράγματα εδώ. Βάλουμε εδώ μπροστά. Έτσι εκεί πέρα να γκαρντάρει τα πάντα. Αν και θα πέσει μόνο έτσι εκεί που το έβαλα. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πάρουμε. Νομίζω μπορούμε να πάρουμε και TNT. Θα ήθελα και ένα TNT, δώσε μου άλλο ένα. Θα πάρω 2 TNT. 1-2 και θα πάρω και 2 Fireballs. Άμα έχω αρκετά. Έχω αρκετά, θα πάρουμε και 2 Fireballs. Ωραία, αφήσουμε το ένα Fireball εδώ πέρα και το ένα TNT εδώ μέρα μέσα. Και τώρα, φίλε μου, Iron Golem, πάω να σκοτώσω τους πάντες. Πέθανε κανένας. Όχι, ζούμε όλοι μας. Είμαστε ακόμα 4 άτομα στο παιχνίδι. Και νομίζω θα πάμε προς τον Ροζ σιγά-σιγά να τον εξαφανίσουμε από το game. Γιατί μπορεί να γίνει απειλή μετά ο Ροζ. Όλοι μπορεί να γίνουν απειλή. Αλλά καλύτερα ο Ροζ να φύγει. Οχ. Και ξέχασα το βασικότερο πάλι. Δεν έχω pickaxe. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ελπίζω πως όλα κάνουν record. Άμα κάνουν όλα record, χαίρομαι απίστευτα πολύ. Άμα δουλεύουν όλα, χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πετάω στα ουράνια. Αν όχι, θα αρχίσω να κοπανάω κουτουλιές στον τοίχο, μάλλον. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό δεν θα το δείτε εσείς. Δεν θα ήθελα να έχω ένα iron pickaxe και να χιόψει την άλλο. Θέλω να το σκοτώσω κατευθείαν. Θα έρθει σε μένα. Δεν έχετε καν σε μένα. Νομίζω εμένα με έχουν αφήσει στην ισχύα μου. Είμαι εδώ στη γωνία, στο τέλος του map, στο τέλος του κόσμου εδώ πέρα και δεν έχετε κανένα, ειλικρινά. Ωστόσο, εγώ θα κάνω κάτι που έπρεπε να κάνει νωρίτερα, νομίζω. Θα πάμε προς τον κίτρινο. Πες ότι δεν έχετε κανένα ή δεν με βλέπει κανένα. Νομίζω ότι όλα είναι καλά να πάμε προς τον κίτρινο, είναι όλα ασφαλή. Κάνω λίγο focus να κάνουμε γρήγορο block placement. Εδώ, okay. Τι έχει κάνει εδώ πέρα, μέσα μπορώ να καταλάβω. Και, πολλά ωραία καλώδια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισώ λίγο γιατί είναι λίγο περίεργα εδώ πέρα και δεν θα ήθελα να πέσω από βλακία κάτω. Ωραία, έχουμε και τον Golem. Και τώρα θα πάω να βάλω κι άλλες παγιδούλες και θα πάμε να σκοτώσουμε σιγά σιγά. Okay, ο μπλε έχασε το κρεβάτι από ό,τι φαίνεται και. Και ο πράσινος! Αλληλοπαλεύουν αυτοί. Πολύ ωραία. Oh. Εγώ το άνοιξα και τρόμαξα. Oh. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται αλληλοπαλεύουν και εγώ είμαι εδώ ο τιμωρός τους. Και πάμε να τους σκοτώσουμε όλους. Λοιπόν,
Πραγματικά, παιδιά, θέλω να μου πείτε στα comments, όπως είπα και στην αρχή, πώς σας φαίνεται η ποιότητα και ο ήχος, γιατί νομίζω είναι διαφορετικά τελείως από το OBS το απλό που έκανα πριν, που έκανα τα προηγούμενα video record με. Και θέλω πραγματικά να δω την άποψή σας, γιατί νομίζω είναι πολύ καλύτερη η ποιότητα και ο ήχος και είναι και πιο smooth το gameplay. Okay. Θα κάνει κάτι εκεί πέρα, δεν ξέρω, κάτι έκανε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ο Ρόζ έχει λιγότερα τάκι. Να οδεύσουμε προς κανέναν άλλο, να, και θα πάμε για κανέναν άλλο τώρα, άσε τον αυτόν. Από ό,τι φαίνεται δεν θα πέσει τόσο εύκολα, ωστόσο θα πέσουν οι υπόλοιποι. Μάλιστα, για πάμε προς τα εμάς τώρα, γιατί έχετε προς τα εμάς αυτός τώρα. Έχει κρεβάτι ο Ρόζ, είναι ο μόνος, εγώ και ο Ρόζ έχουμε κρεβάτι και μένει και ο Μπλε. Λέτε να βγάλω τον Μπλε από τη μέση και να μένω εγώ και ο Ρόζ μετά. Πραγματικά νομίζω ότι το έχω σπάσει λίγο τα νεύρα. Και έπεσε εκεί κάτω. Προλαβαίνω. Έλα. Έλα. Ωραία. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Πρόλαβα. Οκ, πάει και ο Ροζ. Τέλεια. Λοιπόν, επειδή ο Ροζ είναι λίγο τέρας, θα πρέπει να κάνει κάπως να κάνουμε πράγματα για να το σκοτώσουμε. Δεν θα πάω πάλι εκεί πέρα γιατί θα πεθάνω εγώ και το ξέρω πως θα πεθάνω άμα ξαναπάω. Ήταν λίγο ρίσκι αυτό που έκανα, αλλά έπρεπε να γίνει, έπρεπε. Γιατί. Όχι, Μπλε, καλησπέρα! Φίλτατε! Χάθηκε αυτό τώρα, ήρθε στο game. Λοιπόν, πάμε πίσω να πάρουμε τα καλώδια που έχουμε στη βάση μας, να κάνουμε upgrades, να πάρουμε διάφορα πράγματα και να τελειώσουμε το game με μια ηρωική νίκη. Λοιπόν, ωστόσο, κάτσε επειδή έχουμε πολλά diamonds, θα βάλουμε traps εδώ πέρα. Λοιπόν, traps. Ό,τι traps έχει το game. 22 διαμάντια, λέει, έχω βάλει τα πάντα. Λοιπόν, βάζουμε τα πάντα έτσι. Εδώ. Όλα τα πάντα μέσα. Δες εδώ. Όλα. Unlocked. Πάρε και αυτό. Protection 3. Χριστέ μου, τι υπάρχει αυτό το πράγμα. Οκ. Ό,τι φαίνεται πάμε να βάλουμε Protection 3 στο τέτοιο. Στην armor μας. Έχουμε Protection 2 τώρα. Ο Χριστέ μου. Τι τέρας έχω γίνει. Λοιπόν. Secondary σπαθί. Βασικά όχι. Δεν χρειάζεται secondary πάνω πλέον. Λοιπόν, secondary σπαθάκι όπως έλεγα. Και φέρω και ένα καλό bow. Ένα καλό bow χρειαζόμαστε. Και arrows. Και νομίζω πάμε να πάρουμε diamonds και να βάλουμε protection 3 και να τελειώσουμε το game. Είμαι μόνος που έχει κρεβάτι, μπορώ να το τελειώσω και τώρα το game. Και νομίζω αυτό θα κάνω τελικά. Γιατί δεν. Έχει τραβήξει πολύ αυτό το game μάλλον. Θα μαξιώνω και τα diamond generator σε λίγο. Πετάνε bow. Ο Μπλε πέθανε μάλλον. Πέτυχε εμένα κάπως. Λάγκαρε to death. Κάτι τέτοιο. Θα παίξουμε bow fight με αυτόν τελικά. Από ό,τι φαίνεται. Μισάρω τα πάντα. Μισάρει και αυτός όμως. Ευτυχώς δεν έτυχαμε καλό στο bow. Οπότε και θα πάμε προς τα εκεί σιγά σιγά. Τον κλείσουμε μέσα. Και είναι ένα bow shot. Και νικήσαμε! Λοιπόν, νικήσαμε το game και δείτε το. Α, οκ, μου φύγει η armor. Ωραίο game. Πραγματικά μου άρεσε. Και μου άρεσε περισσότερο γιατί το απόλαυσα. Καθώς ήταν smooth. Το βίντεο νομίζω είναι καλύτερα τώρα με OBS Studio. Όπως είπα, να θυμίσω, πείτε μου και εσείς τώρα στα σχόλια λίγο πώς φαίνεται η ποιότητα, άμα είναι πιο smooth και πώς φαίνεται και ο ήχος, πώς σας ακούγεται. Και εκτός αυτού, άμα σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, αφήστε ένα comment σχετικά με ό,τι σας ζήτησα και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Φτάσαμε 5.400, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για 6.000
με τα 7, 8, 9 και 10. Και γενικότερα πολύ όρεξη και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, κυρίες και κύριοι.